Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή επί της ουσίας, το εβδομαδιαίο ραντεβού με την ενημέρωση. Σήμερα, ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Ένα χρόνο μετά, η κατάσταση δεν μοιάζει καθόλου καλή. Μπορεί η Χρυσή Αυγή να καταδικάστηκε και τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της να είναι κλεισμένα στη φυλακή. Ακόμη και ο φυγάς Νίκος Παπάς βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα, αλλά ο φασισμός είναι εδώ, δείχνει ξανά τα δόντια του. Ενώ οι θύνοντες της Χρυσής Αυγής δίνουν εντολές μέσα από τα κάγκελα της φυλακής, που πάει να πει ότι μπορεί να ξεμπερδέψουμε με τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν ξεμπερδέψουμε σε καμία περίπτωση με το φασισμό που είναι εδώ, που συνεχίζει να θέλει νέους, όπως αποδείχθηκε με τα γεγονότα που συνέβησαν στη Σταυρούπολη. Σήμερα στην εκπομπή της ουσίας έχουμε προσκεκλημένους τρεις εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι η Χρύσα Παπάζογλου, εκπαιδευτικός από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν παρούσα στα γεγονότα αυτά και θα μας πει από πρώτο χέρι τι συνέβη στη Σταυρούπολη. Χαίρετε κύριε Παπάζογλου. Είναι ο Θανάσης Καραφίλης, καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, και ο Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πριν ξεκινήσουμε όμως την συνέντευξη, την συζήτηση, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ από τα γεγονότα που συνέβησαν και θύμισαν σε όλους ότι ο φασισμός είναι εδώ και συνεχίζει να δείχνει τα δόντια του. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη σε σχολεία του Ευόσμου αλλά και έξω από το σχολείο της Σταυρούπολης, όπου ήταν παρατεταγμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα, είχαμε και προσαγωγές αλλά και συλλήψεις. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους μαθητές, να στηρίξουμε τα μαθητικά δικαιώματα των μαθητών πρώτα απ' όλα, που γι' αυτά αγωνίζονται, και να το στηρίξουμε στον αγώνα που δίνουν εναντίον των φασιστικών στοιχείων που μπαίνουν στα σχολεία και τους απειλούν. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδρόμων των Έπειτων και Δημών συναντήθηκε με συναδέλφους σας και είπε ότι ήταν τρομοκρατημένοι. Δέχονται απειλές οι συναδέλφοι σας. Ακριβώς. Είναι τρομοκρατημένοι και συνάδελφοι και καθηγητές και μαθητές. Ακριβώς γιατί αυτό το κλίμα υπάρχει μέσα και φταίει η πολιτική του Υπουργείου που κρατάει ίσες αποστάσεις. Αν τους ακούσατε, όλοι μιλάνε για ίσες αποστάσεις, τη βία από όπου και αν προέρχεται, και δεν ξεκινούν από το γεγονός ποιοι ασκούν τη βία, πού την ασκούν, στα παιδιά, στους καθηγητές. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα παιδιά, για να μην φοβούνται, να στηρίξουμε και τους συναδέλφους, να μην φοβούνται και αυτοί και να συνεχίσουν τον αγώνα που χρειάζεται για τα μορφωτικά δικαιώματα. Την ίδια ώρα. Προσθέτει από παλιά αυτό το θέμα, δηλαδή. Υπήρχε κάποιες στιγμές, δεν υπάρχει συνέχεια. Όταν όμως τους δίνουν το έναυσμα αυτοί που προσπαθούν να κρατήσουν τις ίσες αποστάσεις, το ξαναλέω, τότε παίρνουν θράσος, αποθρασύνονται και συνεχίζουν και απειλούν ακόμα περισσότερο. Παλιότερα και είναι εξωσχολικά. Πότε παλιότερα? Σταμάτησαν 2-3 χρόνια, ξέρετε πώς έγινε με τις διώξεις, και συνεχίζουν. Και τους αφήνουν να συνεχίζουν. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα. Για το τι γίνεται μέσα στα σχολεία, το Υπουργείο δεν μίλησε. Πώς απειλούνται αυτοί οι μαθητές και αυτοί οι καθηγητές? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν φοβόμαστε, δεν πρέπει να φοβηθούν ούτε τα παιδιά μας. Και να ξέρετε ότι και οι απειλές γίνονται, γιατί τώρα γίνονται οι εκλογές για τα 15 μελή και τα 5 μελή. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε και επίθεση σε μία μαθήτρια γιατί δεν συμφωνούσαν με τις ιδέες της. Είδατε εδώ να περνάνε όλοι οι μαθητές, τους είδατε να περνάνε με ύφος καναδιού. Εμείς δεν ενοχλούμε κανέναν εδώ πέρα. Αν θέλουν να έρθουν εδώ τα παιδιά εκεί, τα καλόπαιδα, από ποιο ορίστε, κάντε να του και πιάσουν από εκεί πέρα. Δεν ενοχλούμε κανέναν εδώ πέρα. Να ξέρουν τα παιδιά που είναι μέσα, γιατί η ανιψιά μου, του γείτονά μου, το παιδί, ότι είμαστε εδώ έξω και τους στηρίζουμε. Να μην φοβούνται. Γιατί από εδώ από την αστυνομία δεν νομίζω ότι μπορούν να βρουν λύση. Και εσείς να τους δίνετε σήμερα, τους πιάσουμε με μαγλαρώστε, αύριο πάλι εδώ θα είναι. Εσείς δεν θα είστε εδώ αύριο. Καταδικάζουμε τα επεισόδια, νιώθουμε θλίψη για ό,τι έχει γίνει. Θεωρούμε η πολιτική αντιπαράθεση, η κομματική αντιπαράθεση πρέπει να μείνει έξω από τα σχολεία, και στα σχολεία τα παιδιά μόνο να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται. Αύριο τι θα γίνει, Δήμαρχε, θα γίνουν τα μαθήματα κανονικά? Θα μιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή Εκπαίδευση και θα αποφασίσουμε. Τι εικόνα έχετε τώρα για το σχολείο? Είναι μέσω περιφερειακό διευθυντή, θα ενημερωθούμε και θα αποφασίσουμε εδώ για τη Δήμαρχη. Πρόταση δικιά σα, ποια θα είναι, θα γίνουν μαθήματα? Εφόσον η κατάσταση το επιτρέπει, να γίνουν.
Αυτά λοιπόν, ένα σύντομο ρεπορτάζ από τα όσα έγιναν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την κυρία Παπάζογλου. Χαίρετε, κυρία Παπάζογλου. Πέρα σε όλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σπιτζέρη. Κυρία Παπάζογλου, ήσασταν παρούσα. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο το κλίμα, τι έγινε, πώς ξεκίνησαν όλα? Ναι, ναι. Θα προσπαθήσω να κάνω μία αναφορά στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο συγκρότημα των ΕΠΑΛΗ Σταυρούπολης. Και να σας πω ότι εμείς είχαμε βρεθεί εκεί με τον γραμματέα της οδουσού της ΕΕΛΜΕ που ανήκουν τα σχολεία, γιατί είχαμε ένα ραντεβού με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών για να συζητήσουμε τα θέματα που μας αφορούν και κυρίως αυτό της αξιολόγησης. Το ραντεβού βέβαια δεν έγινε γιατί βρεθήκαμε μπροστά στα γεγονότα αυτά που είδαμε και νωρίτερα, στιγμιότυπα. Μια εικόνα χίλιες λέξεις λένε. Μια εικόνα που πονάει τα μάτια των εκπαιδευτικών όταν τη βλέπουν. Πολύ περισσότερο ότι τη βλέπουν και από κοντά. Να σας πω αρχικά ότι το πρώτο γεγονός συνέβη λίγες μέρες νωρίτερα, όταν μια μικρή ομάδα φοιτητών στο δρόμο έξω από το σχολείο ήρθε για να μοιράσει φυλάδια με θέμα την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γνωρίζουμε όλοι και οι γονείς και οι μαθητές φέτος για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που ήταν η αιτία για να μείνουν χιλιάδες μαθητές έξω από την τριτοβάθμια και η οποία βέβαια θα εφαρμοστεί του χρόνου με πιο σκληρό τρόπο. Την μέρα εκείνη, λοιπόν, κάποιοι μαθητές, πιθανότατα και σε συνεργασία με εξωσχολικούς, απομόνωσαν έναν από τους φοιτητές και τον ξυλοκόπησαν βάναυσα. Ο φοιτητής οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα. Τον ξυλοκόπησαν με ποια αφορμή, επειδή απλά μοίραζε αυτά τα φυλάδια κατά της βάσης εισαγωγής? Ναι. Γι' αυτό. Έτσι, λοιπόν, η φοιτητική συλλογή τις επόμενες μέρες, έτσι, φοιτητές από την αρχιτεκτονική, από την γαλλική φιλολογία και από άλλες σχολές, οργάνωσαν μία, πάλι στην περιοχή έξω από το σχολείο, οργάνωσαν μία συνάντηση και μία πορεία, μία συγκέντρωση για αντιφασιστική και για να διαμαρτυρηθούν για το ξυλοκόπημα που είχε υποστεί ο συμφοιτητής τους τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς αυτή η αυτή η συγκέντρωση ήταν σε γνώση των μαθητών που έκαναν τα γεγονότα στη συνέχεια και οι οποίοι οργανωμένοι πια βγήκαν έξω, μια ομάδα δηλαδή 25-30 μαθητών βγήκε έξω από το σχολείο, μια ομάδα, ένας όκλος μενόμενος με εξαιρετική αγριότητα, κρατώντας, φορώντας κράνη, μάσκες έτσι και λες φοράμε όλοι, κρατώντας υδρολωστούς, ξύλα, καδρόνια, πέτρες, ό,τι είχαν βρει μπροστά τους και φόρμησαν εναντίον των φοιτητών που ήταν συγκεντρωμένοι έξω και προέβησαν σε πράξεις ομής βίας. Φυσικά, κανείς δεν έχει αμφιβολία για την ιδεολογική ταυτότητα αυτών που έκαναν την έφοδο μέσα από τα σχολεία, γιατί πολλά βίντεο και εικόνες κυκλοφορούν και δείχνουν τους μαθητές αυτούς να χαιρετούν φασιστικά. Προκλήθηκε ένταση, κλήθηκε αστυνομία, η οποία διέλυσε τη συγκέντρωση των φοιτητών. Να πω εδώ ότι και πολλοί από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί για να καλύψουν την συγκέντρωση των φοιτητών έτσι προπυλακίστηκαν. Στη συνέχεια, η παρουσία της αστυνομίας διέλυσε την συγκέντρωση των φοιτητών και προς το μεσημέρι υπήρξε μία μείωση των γεγονότων, έτσι, σταμάτησαν τα εξωτερικά γεγονότα και έτσι μπήκαμε και εμείς μέσα στο σχολείο για να δούμε τους συναδέλφους, χωρίς βέβαια να κάνουμε τη συνάντηση για την οποία είχαμε πάει αρχικά, γιατί το κλίμα ήταν πολύ έντονο, πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Την ώρα εκείνη, νέα γεγονότα μέσα τώρα στο σχολείο, από τους ίδιους μαθητές προφανώς, βάλανε φωτιά σε εσωτερικό χώρο, οι οποίες με αποτέλεσμα να προκαλέσουν και σοβαρές φθορές στο χώρο. Την επόμενη μέρα, τώρα,
Και βέβαια και με, σύμφωνα και με καταγγελία μητέρας, οι μαθητές μέσα στο σχολείο δέχτηκαν απειλές και μάλιστα συγκεκριμένη μαθήτρια, το ακούσαμε και προηγουμένως στο βίντεο, ξυλοκοπήθηκε διότι έκανε το εξής, έδωσε συνέντευξη σε ένα κανάλι και διαχώρισε τη θέση της και είχε αντίθετη άποψη από την θέση, την άποψη των νεαρών που κάνανε τα γεγονότα της προηγούμενης μέρας. Δηλαδή, οι μαθητές οι οποίοι είχαν αντίθετη άποψη από αυτούς αποτέλεσαν πια στόχο μέσα στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Την δεύτερη μέρα, το βράδυ της δεύτερης μέρας, έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση σε μια πλατεία που ήταν κοντά στο σχολείο, στο συγκρότημα, από φοιτητές, από εκπαιδευτικούς και από κόσμο από την κοινότητα, όπου πάλι συνέβησαν γεγονότα, γιατί υπήρξε μια συγκέντρωση στην περιοχή από τους φασίστες της περιοχής που είχαν ήδη ξεκινήσει τα γεγονότα από την προηγούμενη. Γίνανε και κάποιες συλλήψεις. Τις επόμενες, μετά το διήμερο αυτό των επιθέσεων στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, η ομάδα αυτή των μαθητών και με εξωσχολικούς μεταφέρθηκαν λοιπόν στην περιοχή του Ευόσμου και στα ΕΠΑΛ του Ευόσμου. Ήταν 50-60 άνθρωποι, οι οποίοι για δύο μέρες Πέμπτη Παρασκευή συγκεντρώθηκαν έξω από τα ΕΠΑΛ του Ευόσμου και πετούσαν μέσα στο προάβλιο ό,τι έβρισκαν. Ξύλα, πέτρες, επιτέθηκαν σε λεωφορεία, έβαλαν φωτιά σε κάδους, κυνήγησαν δημοσιογράφους και μετά, συντεταγμένοι σε πορεία, κατευθύνθηκαν σε μια γειτονική περιοχή, στους Αμπελόκηπους, όπου τους σταμάτησε η αστυνομία. Αυτά ως προς τα γεγονότα. Βέβαια, δεν ξέρω... Θα τα πούμε αργότερα, κύριε Παπάζογλου. Κύριε Καραφέλη, πέρασε ένας χρόνος από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά όπως βλέπουμε, μάλλον δεν έγινε τίποτα για να αντιμετωπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες που βοήθησαν αυτό το φαινόμενο να πάρει τις διαστάσεις που πήρε. Σύμφωνα με μια ακριβή ρίση, ο φασισμός αντιμετωπίζεται με το διάβασμα και ο ρατσισμός με τα ταξίδια, αλλά είναι βέβαιο πως έναν εξεγερμένο νεαρό που εμφορείται από φασιστικές ιδέες δεν τον αντιμετωπίζει σε εκείνη τη στιγμή με ένα βιβλίο του Καβάφη, προφανώς. Ωστόσο, εσείς ως δάσκαλος στο παιδαγωγικό τμήμα, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, βλέπετε να έγινε κάτι προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου μέσα στα σχολεία, με το ορολόγιο πρόγραμμα, με οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια? Ευχαριστώ κύριε Σπιτσέρη για την πρόσκληση. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε και ακριβώς νομίζω πήγατε ακριβώς με την πρόταση που καταλήξατε σε αυτά που σκεφτόμουν σήμερα να αναφερθώ στην εκπομπή σας. Είναι πολύ αργά. Λυπάμαι πάρα πολύ που η αγαπητή συνάδελφος κύριε Παπάζογλου μας είπε ότι ήταν μαθητές του επαγγελματικού λυκείου. Άρα κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά στην εκπαίδευσή μας. Και ξέρετε τι, αγαπητοί φίλοι, δεν έχουμε κάνει σωστά. Δεν έχουμε διδάξει τη σύγχρονη ιστορία μας. Την ιστορία του 20ου αιώνα και μάλιστα το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των 108 χρόνων, όπου γεννήθηκε ένα τέρας στην Ευρώπη και την κατέστρεψε δύο φορές με δύο παγκόσμιους πολέμους. Εμφανίζεται ξανά λοιπόν. Και λυπηρό να βλέπουμε σε παιδιά ηλικίας 17, 18, 19 ετών, σε μαθητές δηλαδή, να βιοπραγούν έτσι. Άρα κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, όπως είπατε κύριε Σπιτσέρη. Βεβαίως δεν έχουμε κάνει καλά. Δεν έχουμε διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά σωστά, γιατί όταν λέμε εμείς οι δάσκαλοι των παιδαγωγικών τμήματων, δεν είναι μόνο γνώσεις η εκπαίδευση, και το λέμε συνέχεια στο Υπουργείο της Παιδείας κατά τα άλλα, γιατί το Υπουργείο κανονικά πρέπει να λέγεται μόνο Υπουργείο Εκπαίδευσης και όχι Παιδείας. Γιατί έχει μαλώσει εδώ και δεκαετίες με την έννοια αυτή το συγκεκριμένο Υπουργείο. Άρα δεν διαπαιδαγωγούμε σωστά τα παιδιά αυτά σε κάθε τρόπο. Γιατί εάν λάβουν σωστή αγωγή και μόρφωση, άρα παιδεία, τότε αυτά τα φαινόμενα θα εξαλειφθούν από γενιά σε γενιά. Δεν είναι θέμα
μέτρων δραστικών ενός έτους. Σε ένα χρόνο δεν κάνουμε τίποτα. Βλέπετε ότι ξαναγεννιούνται και ξαναγεννιούνται αυτά. Τα παιδιά αυτά προφανώς έχουν άγνοια της ιστορίας. Και πώς να μην έχουν. Πότε τα διδάξαμε σύγχρονη ιστορία. Μιλήσαμε για το διχασμό των Ελλήνων που επέφεραν αυτά τα φαινόμενα στον 20ο αιώνα. Μιλήσαμε για τις αιματοχυσίες και τους εμφύλιους πολέμους που έζησε τραγικά στο πετσί του ο Ελληνισμός και ειδικά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα. Όχι. Αυτές οι σελίδες στα μαθήματα της ιστορίας είναι κατά σύμπτωση στις τελευταίες σελίδες, στο τέλος της διδακταίας ύλης και κατά σύμπτωση δεν προλαβαίνουμε να τα διδάξουμε. Διδάσκουμε πολύ 19ο αιώνα, αρχαίο κόσμο έτσι κι αλλιώς και οφείλουμε, πολύ βυζαντινό κόσμο, αλλά η ιστορία του 20ου αιώνα αποφεύγουμε συστηματικά να το κάνουμε. Και ξέρετε, εδώ είναι το ερώτημα. Συστηματικά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να αγνοούν και να εμφανίζονται βιαιοπραγόντας. Με σόκαρε εμένα οι εικόνες να βλέπω νεαρά παιδιά, όπως είπε η εκλεκτή συνάδελφος, κυρία Παπάζου, νομίζω ήταν 16, 17, 18 χρόνια παιδιά στο ΕΠΑΛ. Ναι. Και ξέρουμε όλοι ότι τα ΕΠΑΛ δυστυχώς είναι ο χειρότερος χώρος στην εκπαίδευση μας. Συγχωρέστε με που θα το πω, δεν προσβάλλω τους συναδέλφους καθόλου, τους εκτιμώ βαθύτατα. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αλλά τι έχουμε κάνει. Έχουμε απαξιώσει τον χώρο αυτών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε ποτέ σε καταξίωση. Τα 1929 ξεκινήσαμε να έχουμε τεχνική εκπαίδευση. Και ποια παιδιά πηγαίνουν εκεί. Η πλέμπα του συστήματος πάει, αγαπητοί φίλοι. Η πλέμπα του συστήματος. Περιθωριακά παιδιά, παιδιά οικογενειών με προβλήματα κτλ. Εκεί λοιπόν βρίσκουν ευκαιρία να τρυπώσουν ιδεολογίες οι οποίες μας φέρνουν σε πολύ δύσκολες θέσεις. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα στο ΕΠΑΛ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το λύσουμε από το δημοτικό σχολείο, από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Νομίζω είναι πολύ αργά πια για τα παιδιά αυτά να επανέλθουν σε συζήτηση, σε διάλογο. Μου είναι αδιανόητο να βλέπω παιδιά να βγαίνουν με ρόπαλα και να χαιρετούν φασιστικά. Αν είναι δυνατόν. Οι χαιρετισμοί αυτοί κατέστρεψαν την Ευρώπη. Το αγνοούν τα παιδιά αυτά. Βεβαίως δεν το διδάχτηκαν ποτέ. Γιατί είναι, πού να το γνωρίζουν. Κύριε Παναγιώτου, στα άλλα νέα της ημέρας, στον απόϊχο της συμπλήρωσης αυτού του ενός έτους από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ανέβηκε ξανά η ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής. Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, απίφθινε μήνυμα σε ότα ακουόντων, όπως φαίνεται, ενώ είναι θέμα χρόνου, δεν ξέρω αν επιβλήθηκε ήδη εμπάργο στα μηνύματα του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος δια τηλεφώνου σκορπά ενθουσιασμό στα αλλαλάζοντα πλήθη. Αντιμετωπίζεται αυτό μόνο με αστυνομικά μέτρα. Καλώς καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, καλώς εφόσον η δικαιοσύνη έκρινε ότι υπήρξαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης οι αρχηγοί αυτής της οργάνωσης, οι βουλευτές τους βρίσκονται στη φυλακή. Αλλά μόνο τα αστυνομικά μέτρα, μόνο η φυλακή μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Το πρόβλημα είναι που ο Ηλίας Κασιδιάρης απευθύνει μηνύματα για να φανατίσει τα αλλάζοντα πλήθη ή ότι υπάρχουν πλήθη εκεί έξω που είναι έτοιμα να ρηγήσουν από ενθουσιασμό στα μηνύματα του καταδικασμένου για εγκλήματα Ηλία Κασιδιάρη. Κοιτάξτε, καλησπέρα. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι έτσι που βρίσκομαι μαζί με ένα συνάδελφο και φίλο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καταρχήν να σας πω, είμαι της πολύ συγκεκριμένης άποψης ότι η περίπτωση της Χρυσής Αυγής έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ποινικό σκέλος. Το ποινικό σκέλος βεβαίως πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα αντίστοιχα μέτρα. Και αντιμετωπίζεται. Και αντιμετωπίστηκε. Να θυμίσω όμως ότι πριν ληφθεί η απόφαση της αντιμετώπισης με ποινικά μέτρα, υπήρχαν έτσι φωνές που λέγανε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ποινικά μέτρα, δεν είναι ρόλος της αστυνομίας κλπ. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα πρέπει να μην υπάρχει στο ελάχιστο καμία υποχώρηση. Είναι ένα καθαρά ποινικό ζήτημα
Δεν αφορά θέματα ιδεολογίας, δεν αφορά ποινικοποίηση πολιτικών κομμάτων, αφορά εγκληματική οργάνωση. Και ως τέτοια έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, το οποίο σχετίζεται με τμήματα της κοινωνίας μας, τα οποία ακούν έτσι πολύ θετικά τέτοιου είδους μηνύματα. Αυτό είναι καταρχήν ένα φαινόμενο το οποίο δεν εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα, εντοπίζεται ευρύτερα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και ειδικά, δεν θέλω να επεκταθώ αλλού, μόνο το παράδειγμα με το τι γίνεται στις Φιλιππίνες είναι πολύ ενδεικτικό αυτού του είδους έτσι του λόγου, ας πούμε, του πολιτικού, δικαστικού, εξτρεμιστικού λόγου. Και ό,τι αφορά τώρα το θέμα της αντιμετώπισης, υπάρχει ένα σκέλος το οποίο αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές που σχετίζεται με την παιδεία. Θα συμφωνήσω ιδιαίτερα στο θέμα της γενικότερης πολιτιακής αγωγής και της αντίληψης του τι σημαίνει να είμαι πολίτης μιας χώρας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και το ζήτημα της υποχώρησης, της δραματικής υποχώρησης στα τελευταία πολλά χρόνια των ανθρωπιστικών σπουδών από την εκπαίδευση, κύριε Παναγιώτου. Σωστά? Ναι, εγώ θα το έθετα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και γενικότερα έτσι της υποχώρησης, της σημασίας, ας πούμε, που δίνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ένα αυτοτελές τμήμα της εκπαίδευσης και όχι απόλυτα και στενά συνδεδεμένο με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν και να κλείσω, πρέπει να μας ανησυχήσει γιατί τμήματα της κοινωνίας μας έχουν φτάνει στο σημείο να μην πηγαίνουν τη 14χρονη κόρη τους στο νοσοκομείο παρά να χρειαστεί εισαγγελική παραγγελία. Γιατί να πηγαίνουν τελευταία στιγμή ο 20χρονος που δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Γιατί να μην ακούγεται ούτε ο λόγος των γιατρών. Και εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και σε πάρα πολλά τμήματα. Εγώ ξεκινώ ένα από την απώλεια της εμπιστοσύνης και ευρύτερα της κοινωνίας προς τους θεσμούς. Αυτό είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό είναι που οδηγεί στα άκρα κομμάτια της κοινωνίας μας και ειδικά νέα παιδιά. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την συνέχιση της κουβέντας που αφορά την αναβίωση του φαινομένου του φασισμού ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Επιστρέψαμε, συζητάμε για την αναβίωση του φασισμού με αφορμή τα γεγονότα που συνέβησαν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπάζογλου, να δώσουμε ξανά το λόγο σε εσάς και να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση αλήθεια στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Προφανώς τα επεισόδια αυτά δεν θα μπορούσαν να είναι κεραυνός στην εθρία. Κάτι υπάρχει στον αέρα ούτως ή άλλως, εδώ και μήνες υποθέτει κανείς. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση, πώς το βιώνετε? Ναι. Να σας πω ότι η επανεμφάνιση της ομάδας αυτής, και λέω επανεμφάνιση γιατί δεν είναι κεραυνός εν εθρία, όπως είπατε. Τα τελευταία χρόνια έτσι, δημιουργούν γεγονότα, μικρά ή μεγαλύτερα κατά διαστήματα. Και λοιπόν, επανεμφανίστηκαν τώρα λοιπόν σε μια περίοδο που οι μαθητές προσπαθούν να οργανωθούν απέναντι σε μια σειρά από αντιεκπαιδευτικά μέτρα, όπως είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής που είπαμε νωρίτερα, ή η Τράπεζα Θερμάτων, και τα αιτήματα αυτά περιλαμβανόταν και στην προκήρυξη που μοίραζαν, στα φυλάδια που μοίραζαν οι φοιτητές και που ξεκίνησαν, ήταν η αφορμή να ξεκινήσει τα γεγονότα. Βέβαια τώρα, επί τη ευκαιρία να πω κάτι, έτσι, μια παρατήρηση, ότι οι μαθητές που είναι ενταγμένοι σε ομάδες, σε οργανωμένες ομάδες και που έχουν έτσι συγκρότηση και καθοδήγηση, είναι λιγότεροι από αυτούς τους 25-30 που είδαμε να εφορμούν στους φοιτητές. Πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς και στους μαθητές που τους ακολουθούν, οι οποίοι βέβαια και αυτοί εκφράζουν έτσι αντιλήψεις μυσαλλοδοξίας, αλλά ψάχνουν έναν ρόλο, μία καταφυγή, ένα λαθασμένο χώρο που θα τους δώσει κάποια αξία. Οι πρώτοι επιδιώκουν να παραμένουν στο σχολείο για αρκετά χρόνια, γράφονται και ξαναγράφονται στο σχολείο, και εκεί να στρατεύσουν μέλη μέσα από το χώρο αυτό. Αυτή η ομάδα, η πρώτη δηλαδή, έτσι, που είναι οργανωμένη έτσι, και έχουν συγκρότηση και καθοδήγηση, αυτή η ομάδα λοιπόν και η δράση τους, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, σε αυτή την ομάδα δεν θα πρέπει και δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτου, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Αναφερθήκατε και στο παράδειγμα των Φιλιππίνων. Ποιο είναι αυτό το εκρηκτικό μείγμα των προβλημάτων που οδηγεί σε τέτοιου είδους ριζοσπαστικές αντιδράσεις και μάλιστα από την πλευρά της ακροδεξίας? Ναι, θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Το ένα είναι το οποίο υπόθηκε και πριν, η απουσία της ιστορικής μνήμης. Η απουσία όμως ιστορικής μνήμης σε συνδυασμό με την απαξίωση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς σημαίνει ότι καταφεύγουν σε εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης. Ειδικά αυτό το γεγονός ενισχύεται όταν και οι επαγγελματικές πηγές ενημέρωσης, δηλαδή και τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, προσφέρουν βήμα είτε για σκοπούς τηλεθέας, ακροαματικότητα, που διαδίδουν αυτού του είδους τις απόψεις, μάλιστα εντάσσοντάς τις σε εκπομπές τύπου lifestyle. Θυμόμαστε πολλές φορές το πώς εμφανιζόταν ο κύριος Κασιδιάρης ως ένα ζεν πρεμιέ, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας. Χωρίς καμιά φορά κάποιος να ερωτήσει τους Αιγύπτιους εργάτες κλπ. Τρίτον, αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας περιθωροποιείται. Είτε εξαιτίας της κοινωνικών οικονομικών επιπτώσεων, είτε εξαιτίας του ότι πολλές φορές αποτυχάνουμε να συζητήσουμε ευρύτερα τα φαινόμενα αυτά. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το πώς, ας πούμε, αποτελούν έτσι πλατφόρμες διάδοσης του εξτρεμιστικού λόγου. Επειδή αναφερθήκατε πριν στην εμφάνιση του κυρίου Μιχαλολιάκου, έχουν μία, αν κάποιος δει το κανάλι του στο YouTube που διατηρεί ο κύριος Κασιδιάρης, θα δει ότι θα αναρωτηθεί μάλλον αν είναι τελικά στη φυλακή ή είναι σε κάτι που θυμίζει φυλακή, καθώς εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά και έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Είναι ένα πολιτικό φαινόμενο σε ένα κομμάτι και το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός του αποκλεισμού κομματιών της κοινωνίας μας με τους οποίους πρέπει να ανοίξουμε διάβλους έτσι συζήτησης και επικοινωνίας. Μάλιστα. Κύριε Καρφίλη, ως δάσκαλος πανεπιστημιακός, αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε τέτοια φαινόμενα μεταξύ των φοιτητών σας? Είπατε ότι μεταξύ των μαθητών των ΕΠΑΛ, δυστυχώς και χωρίς να φταίνευτεί, είναι τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές. Αυτά τα τμήματα της νεολαίας είναι πιο δεκτικά σε τέτοιου είδους μηνύματα, διχαστικά, μηνύματα μίσους και όλα αυτά. Στα πανεπιστήμια ποια είναι η κατάσταση? Στα πανεπιστήμια δεν έχουμε φαινόμενα εκτεταμένα όπως είχαμε στα επαγγελματικά λύκεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο και φαίνεται από την υψηλή στάθμη μορφωτικού επίπεδου που έχουν οι φοιτητές μας. Δεν επιτρέπουν τέτοια φαινόμενα. Τουλάχιστον στο περιφερειακό πανεπιστήμιο που εγώ υπηρετώ 3 δεκαετίες, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα εδώ στη Θράκη. Ούτε καν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι, όπως πολύ σωστά το επισήμανε η αγαπητή συνάδελφος, η κυρία Παπάζογλου, στα επαγγελματικά λύκεια είναι σε συνέχεια αυτών που είπα εγώ στην πρώτη μου τοποθέτηση, στο ότι δηλαδή στα ΕΠΑΛ έχουμε παιδιά περιθωριοποιημένων καταστάσεων. Και πολύ σωστά το είπατε, αγαπητή συνάδελφισσα, ότι ψάχνουν ευκαιρία να δείξουν τον εαυτό τους. Ναι, τα παιδιά θέλουν να δώσουν τη δυνατότητά τους, το στίγμα τους. Και είναι μια καλή ευκαιρία σε εισαγωγικά αυτός ο λόγος ή αυτή η πράξη που τους δίνεται να κάνουν. Είμαι εδώ και εκφράζω το θυμό μου. Εκφράζω το θυμό μου για όλα όσα με βασανίζουν. Σωστά. Το σύστημα τα έχει αποβάλει τα παιδιά αυτά. Δυστυχώς τα πετάμε εκεί. Άσχετα που ένα τρίκ που χρησιμοποιήθηκε να δίνει μια ποσόστοση, ένα 5% για να μπαίνουν στα πανεπιστήμια, δημιούργησε και έναν άλλον πληθυσμό, μια ξεχωριστή ομάδα μέσα στα ΕΠΑΛ, η οποία πάει για άλλον σκοπό εκεί. Δεν πάει για να γίνει επαγγελματίας όμως, που έχουμε ανάγκη η χώρα. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν παιδιά του περιθωρίου και να βρίσκουν τρόπο να αναδειχθούν. Πού? Μα από έναν φθηνό, έναν φθηνιάρικο λόγο που ξεσηκώνει, που προτάσει άλλα πρότυπα. Τη δύναμη του σώματος. Πολύ σωστά ο εκλεκτός
φίλος και συνάδελφος ο Νίκος ο Παναγιώτου, είπε για την προβολή ανθρώπων αυτού του χώρου. Μα στα κανάλια βλέπουμε συνεχώς προβολή και με ίσους όρους και με υπερβολικούς όρους υπέρ τους, να προβάλλουν έναν όμορφο νέο, έναν σωματώδη ρωμαλαίο, ο οποίος πάει και δέρνει και δεν υπολογίζει, και μας έδειχναν μάλιστα και τις προσωπικές του κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο. Να μην γοητευτεί, αγαπητοί φίλοι, ένας νεαρός από αυτή τη δράση, όπως μας την προβάλλουν σαν κάτι ιδανικό ίσως πολλά κανάλια, κύριε Σπιτσέρη. Γιατί και εδώ και ο κόσμος της δημοσιογραφίας, να το βάλω σε εισαγωγικά, τους προβάλλει συνεχώς. Τους προβάλλει συνεχώς. Θυμόμαστε πόσες φορές τους βλέπαμε στη τηλεόραση, πολύ περισσότερο ακόμη και από τους κυβερνητικούς βουλευτές, από τους υπουργούς της κυβέρνησης. Τους βλέπαμε συνεχώς μπροστά μας. Επόμενο είναι να γοητευτούν τα παιδιά από αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Στα πανεπιστήμια όμως, κύριε Σπιτσέρη, δεν έχουν χώρο. Γιατί στο πανεπιστήμιο, και κοιτάξτε, να κοιτάξουμε λίγο και αυτή την άποψη που διαχέεται στην ελληνική κοινωνία, ότι με την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα διαλέξουμε τους καλούς για τα πανεπιστήμια. Να σκεφτούμε τι θα κάνουμε τους κακούς, όπως λένε, με κάτω από την ελάχιστη βάση. Τι θα αποκάμουμε με αυτούς στην κοινωνία? Μήπως τους μπρόχνουμε από αλλού? Εκεί είναι το επικίνδυνο. Μήπως τους μπρόχνουμε στο περιθώριο, λέτε, και σε τέτοιου είδους συμπεριφορές? Κοιτάξτε, φτάνουμε μέχρι τα 18, φέρνουμε τα παιδιά μέχρι τα 18, προετοιμάζοντάς τα από παντού και από τα επάλια τα πανεπιστήμια, και ξαφνικά τους λέμε, οπ, στοπ, εδώ δεν έχει, έχει μια βάση, έχει έναν πύχη, όποιος περνάει από πάνω περνάει, όποιος είναι από κάτω πάει στο περιθώριο. Και δεν του δίνουμε άλλες λύσεις. Λύσεις. Γιατί δεν του δίνουμε άλλες λύσεις? Η κυβέρνηση προτάσει την λύση των ΙΕΚ, κύριε Καραφίλη. Δεν είναι λύση. Ναι. Κοιτάξτε, στα 18 δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τέτοια προσδοκία. Πρέπει να το κάνουμε πολύ νωρίτερα από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, όπως είπα. Δεν μπορεί στα 18 να πει στον άλλο να πάει στα ΙΕΚ. Ούτε στα κολέγια ασφαλώς, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας που είναι κάτω από την ελάχιστη βάση, ελάχιστα είναι σύμφωνα με την ορολογία τους αυτά που θα μπορούν να πάνε στα κολέγια τους. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο κάτι. Το ζήτημα της, του προγράμματος διδασκαλίας σίγουρα σας απασχολεί και φαντάζομαι ότι κατά καιρούς το συζητάτε με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Εισακούγεστε ή υπάρχει ένας άλλος τρόπος με τον οποίο άλλα κανάλια με τα οποία αποφασίζει η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας? Κοιτάξτε, δυστυχώς η επικοινωνία ανθρώπων των πανεπιστημίων με το Υπουργείο είναι πολύ δύσκολη. Το Υπουργείο Παιδείας έχει τον σύμβουλό του, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από το 1964 ως Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πριν από 10 χρόνια μετονομάστηκε μόνο στην ονομασία, ήταν ο εκάστοτε επιστημονικός σύμβουλος. Εγώ θα έλεγα πολλές φορές το χαρακτηρίζω ως αυλοκόλακα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, τον συγκεκριμένο φορέα. Εκεί που θα πρέπει να κάνει καταλήτητη δουλειά δεν το κάνει. Αλλά και δεν υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας με τους ανθρώπους των επιστημών, όλων των επιστημών που είναι στα πανεπιστήμια. Δεν έχουμε, δυστυχώς η φωνή μας δεν ακούγεται. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρθρογραφήσουμε με έναν επιστημονικό λόγο, με έναν ακαδημαϊκό λόγο, όσο μπορεί ο καθένας μας, από τον χώρο του ο καθένας, από τον χώρο της παιδαγωγικής εγώ που εκφράζω, από τον χώρο των θετικών επιστημών, των ανθρωπιστικών, των κοινωνικών, των κλασικών επιστημών κτλ. Οι άλλοι συνάδελφοι, αλλά δεν έχουμε μία επικοινωνία. Πρέπει να είμαστε φιλοκυβερνητικοί ενδεχομένως, για να λάβουμε κάποια κυβερνητικά πόστα και να εκφράζουμε πολιτικές, εκπαιδευτικές, κομματικές όμως. Πολλοί όμως, κύριε Σπιτσέρη και τους υπόλοιπους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν, δεν μετέχουμε αυτής της δράσης. Προτιμούμε να μείνουμε στο πανεπιστήμιό μας, στο τμήμα μας, στην υπηρεσία που μας έχει τάξει έτσι κι αλλιώς η εκλογή μας στον χώρο αυτόν, και να ασχολούμαστε με την εκπαίδευση των δασκάλων, εγώ, των δημοσιογράφων, ο αγαπητός Νίκος, και η κυρία Παπάζογλου, με την εκπαίδευση των μαθητών στον χώρο, στο σχολείο που υπηρετεί. Κυρία Παπάζογλου, πόσο εύκολο είναι στα παιδιά στα οποία διδάσκεται σε αυτή την εποχή που είναι εκτεθειμένα σε μια υπερπληροφόρηση και συχνά και παραπληροφόρηση, πόσο εύκολο είναι να
τους εμφυσίσετε την ικανότητα να μπορούν να επιλέξουν τι να διαβάσουν, πού να πιστέψουν, από πού να εμπνευστούν. Ναι. Είναι πραγματικά δύσκολο. Να σας πω ότι μια που μιλάμε για τα ΕΠΑΛ και για το συγκεκριμένο συγκρότημα, είναι ένα παράδειγμα αυτό. Στα δύο σχολεία της πρωινής ζώνης φοιτούν 1.200 μαθητές και γύρω στους 750 στο εσπερινό σχολείο, στο οποίο και εργάζομαι. Είναι πολύ μεγάλα σχολεία. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς υποστηρικτικές δομές. Ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Που μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοια σχολεία επιβάλλεται να υπάρχουν, έτσι. Επιβάλλεται να υπάρχουν, ναι. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε εισάγει ένα θεσμό, το θεσμό της νέας αρχής στα ΕΠΑΛ. Στη μία έκφανση του είχε την πρόσληψη έτσι, ψυχολόγων και την υποστήριξη έτσι, του εξοπλισμού των εργαστηρίων στα σχολεία αυτά. Συνεχίζεται τώρα, μάλιστα, μετά τα γεγονότα, προσλήφθηκαν ψυχολόγοι, ήρθε και στο σχολείο, στο συγκρότημα, μια ψυχολόγος. Με μια σχετική καθυστέρηση, όπως γίνεται και με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Τώρα, ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο και με τη συμπεριφορά του μπορεί να δώσει μια κατεύθυνση, μια εικόνα, να παρακινήσει τους μαθητές που κάθε φορά, κάθε φορά έρχεται σε επαφή. Όμως, τα σχολεία αυτά, όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Σχεδόν όλα τα ΕΠΑΛ λειτουργούν έτσι με μεγάλο αριθμό μαθητών. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Καραφλής για την ιστορία. Στο ισχύον από φέτος πρόγραμμα σπουδών βλέπουμε ότι έχει εξοβελιστεί, έχουν φύγει οι κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολογία. Έχουν περιοριστεί οι ώρες της ιστορίας. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο, θα λέγαμε, να μπορέσει κανείς να επηρεάσει τους μαθητές να σκεφτούν με έναν πιο υγιή τρόπο ή να υπάρχει χρόνος για να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ανοχή του διαφορετικού. Χρειάζεται να στηριχθεί η σχολική κοινότητα, να στηριχθεί από το Υπουργείο Παιδείας όμως, από την πολιτεία. Χρειάζονται ειδικές παρεμβάσεις. Προγράμματα πρόληψης. Υπάρχουν από παντού προβλήματα που προκύπτουν, ειδικά στα ΕΠΑΛ. Τα ΕΠΑΛ υπόθηκε πάλι νωρίτερα. Ήταν ένα αποθετήριο, ήταν ένας χώρος που οι κακοί μαθητές θα πήγαιναν στα ΕΠΑΛ. Δεν μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μέρος του αφηγήματος της ζωής των νέων με προοπτική. Κουβαλούσαν πίσω τους οι περισσότεροι τη δική του ιστορία με πολλά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά. Είχαμε δηλαδή να επιτελέσουμε ως εκπαιδευτικοί έναν πολλαπλό ρόλο, χωρίς καμία υποστήριξη. Ένα ρόλο που από τη μια θα έπρεπε να εισάγει, ας πούμε, να αναφερθεί στο γνωστικό αντικείμενο που ο καθένας διδάσκει, από την άλλη πλευρά να σταθεί δίπλα σε μαθητές οι οποίοι είχαν δυσκολίες. Δυσκολίες αυτές που ανέφερα νωρίτερα, οικονομικές, κοινωνικές. Άλλες δυσκολίες, οι οποίες είναι μαθησιακές και οι οποίες δεν έχουν διαγνωστεί και έχουν φτάσει στο λύκειο κουβαλώντας αυτά τα προβλήματα μαζί τους. Και όλα αυτά χωρίς καμία υποστήριξη. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτου, ένα ζήτημα το οποίο βοηθάει, είναι καλός αγωγός τέτοιου είδους συμπεριφορών, είναι και το ζήτημα της παντελούς απουσίας, της έλλειψης ψηφιακού εγγραμματισμού. Με άλλα λόγια, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σε τέτοιο βαθμό ψηφιακά εγγράμματοι, ώστε να μπορούμε να διαλέγουμε τι γίνεται, τι βρίσκουμε στο διαδίκτυο, να το αξιολογούμε και αναλόγως να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις.
Με το ζήτημα του ψηφιακού εγκλαβατισμού έχετε ασχοληθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει βήματα προόδου προς την κατεύθυνση αυτή στα ελληνικά σχολεία? Και δεν μιλάω για κάποια πρότυπα προγράμματα τα οποία γνωρίζω, είμαι ενήμερος ότι υπάρχουν. Μιλάω γενικότερα στην ελληνική παιδεία. Κοιτάξτε, γενικότερα στην ελληνική παιδεία θα αναφερθώ στην τελευταία πρόσκληση που είχαμε λάβει για να παρευρεθούμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου συζητήθηκε και το θέμα αυτό, δηλαδή του ψηφιακού εγγραμματισμού, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, αναφερόμαστε στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την πληροφόρηση, κριτικά την πληροφόρηση την οποία δεχόμαστε έτσι και από την οποία κατακλυζόμαστε. Η κυρία Λάζο από την Καβάλα, ένα εξαιρετικό παράδειγμα τέτοιων παρεμβάσεων στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την οποία συνεργαζόμαστε πολύ. Έτσι λοιπόν, εκεί είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις προτάσεις και τις θέσεις μας. Δεν γίνονται πάρα πολλά βήματα. Θεωρώ όμως ότι, όπως έχω διαπιστώσει σε σχέση με το 2009 που ασχολούμαι με το θέμα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει όμως λίγο για να επανέλθω στο θέμα, ας πούμε, του εξτρεμιστικού, διχαστικού, πολιτικού λόγου έτσι, της ακροδεξιάς, να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα. Ένα σημαντικό θέμα είναι ο ψηφιακός γραμματισμός, δηλαδή το γεγονός ότι νέα παιδιά γίνονται αποδέκτες αυτού του περιεχομένου από μεγάλες πλατφόρμες όπως είναι το YouTube, Facebook κλπ. Οι οποίες μάλιστα έχουν και πολύ συγκεκριμένες ευθύνες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του περιεχομένου. Προχθές και χθες, μάλιστα, σε συνέχεια αποκαλύψεων που έκανε μια πρώην υπάλληλος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το Facebook με τον αλγόριθμό του έτσι ενισχύει την προβολή περιεχομένου που μπορεί να θυμώσει, να εμπλέξει περισσότερο τον χρήστη για να παραμείνει περισσότερη ώρα μέσα στο Facebook. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν υπάρχει διάχυση τέτοιου υλικού ότι οι μικρότερες ηλικίες ειδικά και οι μεγαλύτερες μάλιστα, όπως έχει διαπιστωθεί έτσι από έρευνες που έχουμε κάνει, είναι περισσότερο ευάλωτες σε αυτού του είδους το περιεχόμενο, ειδικά όταν προωθείται και από τέτοιου είδους από μια τέτοιου είδους πλατφόρμα. Εδώ έρχεται λοιπόν και απαντάει η προσπάθειά μας προκειμένου να καταστήσουμε το χρήστη μας, τον καθένα από μας, ενεργητικό έτσι, σε έναν δρόμο ο οποίος θα απαντήσει σε αυτού του είδους έτσι τις προσπάθειες. Και εκεί νομίζω πως αξίζει να ενταθούν οι προσπάθειές μας και ειδικά όσοι εμπλεκόμαστε στο ζήτημα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι στο ζήτημα του ψηφιακού εγκαταστήματος δεν μπορεί παρά να αφορά το σύνολο της κοινωνίας, αλλά στην περίπτωση των μαθητών θα πρέπει να δίνεται, των μαθητών, των φοιτητών, πρέπει να δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, γιατί ακριβώς είναι σε αυτή την ηλικία που είναι και περισσότερο εκτεθειμένη σε τέτοιου είδους διχαστικό λόγο, λόγο μίσους και όλα αυτά. Το έδωσε και αυτό το παράδειγμα ουσιαστικά και πρέπει λίγο να φύγουμε από μια τεχνική αντίληψη της εκπαίδευσης ότι να μάθουν το πώς να ανοίγουν, να κλείνουν τον υπολογιστή. Νομίζω ότι απέχουμε παρασάγκας από εκεί πλέον. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το κλείσιμο αυτής της συζήτησης. Θα σας απευθύνω το ερώτημα, τι εκτιμάτε ότι πρέπει να κάνουμε για να συμβάλλουμε να αρχίσει η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, γιατί αυτού του είδους τα φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται από τη μία μέρα στην άλλη, ότι υπάρχει τρόπος αν αύριο αλλάξει συνολικά η πολιτική, η παιδεία σε αυτή τη χώρα να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Είναι προβλήματα που η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί βάθος χρόνου, αλλά να δούμε από πού πρέπει, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μπαίνουν στην τελική ευθεία της απόψινής συζήτησης στον απόϊχο των όσων συνέβησαν πριν από λίγες μέρες στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, αλλά και με αφορμή και τη συμπλήρωση του ενός χρόνου από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Κυρία Παπάζογλου,
Υποθετικό το ερώτημα. Σας καλεί η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, εσάς και άλλους δύο-τρεις συναδέλφους σας και καλείστε να ζητήσετε 2-3 αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα προκειμένου να αρχίσει να αλλάζει το κλίμα στην επαγγελματική εκπαίδευση, πιο συγκεκριμένα όπου εμφανίζονται πιο χρησιμένα τα προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα που θα προτάσατε προς άμεση επίλυση? Ναι, τι να σας πω τώρα. Δεν είναι εύκολο να γίνει, αυτό ξέρω. Καθόλου εύκολο. Λοιπόν, ίσα-ίσα δεχόμαστε ένα καταιγισμό από το Υπουργείο Νόμων με μεγάλη επιθετικότητα όλο αυτό το διάστημα και εν μέσω πανδημίας. Εν πάση περιπτώσει και μάλιστα με αφορμή τα τελευταία γεγονότα και σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα, ο Υπουργός έκανε μια αναφορά, γενική αναφορά σε φαινόμενα βία στα σχολεία. Αργότερα λίγο, μάλλον κάτω από πίεση, μίλησε για φασιστικούς θύλακες. Στην αρχή η θεωρία των ίσων αποστάσεων. Και μετά μετέθεσε και τις ευθύνες και έχει προαναγγελθεί και πειθαρχική διαδικασία για όλα αυτά τα γεγονότα. Το Υπουργείο δηλαδή αποστασιοποιείται σαν να μην το αφορά. Κοιτάξτε τώρα, για τι θα έλεγα για τα επαγγελματικά σχολεία, να δοθεί μία προοπτική. Είχαν γίνει κάποιες, ας το πούμε, τομές το προηγούμενο διάστημα, με την προηγούμενη ηγεσία. Είπε ο κ. Καραφίλης για την επαγγελματική εκπαίδευση και την ανάγκη έτσι, τεχνητών κτλ. Υπήρχε ο θεσμός το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας. Δηλαδή ήταν μια διέξοδος για τους αποφύτους των ΕΠΑΛ, όσοι τουλάχιστον δεν ήθελαν να ακολουθήσουν την σπουδέ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μπουν σε μια διαδικασία με οργανωμένο τρόπο και προστατευμένο, εποπτευόμενο και να έρθουν σε επαφή με το χώρο της εργασίας, ώστε να αποκτήσουν μια επαγγελματική κουλτούρα, να εμβαθύνουν στο γνωστικό τους έτσι, αντικείμενο και να αναβαθμίσουν και το εργασιακό, επαγγελματικό τους επίπεδο. Αυτό σαν μια προοπτική. Θα ήθελα δηλαδή το επαγγελματικό σχολείο να είναι ένα μέρος του αφηγήματος αυτό που ανέφερε και νωρίτερα τη ζωή των νέων ανθρώπων, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Το οποίο να περιέχει θεωρητικά μαθήματα, να περιέχει και το αντικείμενο, το γνωστικό αντικείμενο σε μια αρχική έτσι, κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση. Μάλλον εδώ για να προσφέρεται μια ολοκληρωμένη παιδεία δηλαδή. Μια ολοκληρωμένη παιδεία, ναι. Και μια υποστήριξη των καθηγητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών, με τις υποστηρικτικές δομές που ανέφερα και νωρίτερα, οι οποίες λείπουν. Αντίθετα, μέσα σε αυτό το κυκαιώνα και μέσα σε αυτή την δυσκολία στην οποία έτσι ζούμε το τελευταίο διάστημα, αυτό που το Υπουργείο Παιδείας και ο Υπουργός έτσι, θέλει έτσι, με μεγάλη φροντίδα από την πλευρά της να πραγματοποιηθεί, είναι αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και στη συνέχεια ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με έναν τρόπο ο οποίος είναι αρκετά, όχι αρκετά, είναι μόνο συμμορφωτικός, δεν έχει στοιχεία βελτίωσης και ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού, βελτίωσης του σχολείου καθόλου, αλλά περιέχει έτσι μία συμμορφωτική και τιμωρητική έτσι, διάταξη και κλίμα. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να επικοινωνήσω με τέτοιο κλίμα που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα με την Υπουργό Παιδείας, ομολογώ. Διότι ζούμε σε μια περίοδο όπου η υγειονομική κρίση είναι μεγάλη και δεν υπήρξε καμία υποστήριξη ούτε και σε αυτό. Τρέχουμε να αντιμετωπίσουμε το πλήθος των μαθητών συγκεντρωμένο σε μικρούς περιορισμένους χώρους, την ιχνηλάτηση με πολύ μεγάλες δυσκολίες, την τηλεκπαίδευση με δικούς μας πόρους, χωρίς εκπαίδευση. Στο τέλος της διετίας, αφού κάναμε 2 χρόνια τηλεκπαίδευση,
ήρθε το ΙΕΠ να μας επιμορφώσει για την χρήση του WebEx. Ούτε καν αυτό. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτου, συνοψίζοντας τα όσα υπόθηκαν απόψε, τι θα λέγατε ότι πρέπει να γίνει προκειμένου να αρχίσει κάπως να αλλάζει το κλίμα αρχής γενομένης από τα σχολεία φυσικά, αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία? Κοιτάξτε, η δική μου η αντίληψη είναι ότι τα επαγγελματικά λύκεια δεν πολλές φορές ξεχωρίζουν. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν. Εγώ έχω γεννηθεί το 1971, το 1989 πήγαιναν έτσι, ο πληθυσμός ήταν άτομα που κατά κύριο λόγο πήγαιναν προς τα τεχνικά επαγγέλματα. Λόγω όμως αυτών των θετικών έτσι, μέτρων πολιτικής που είχαν εισαχθεί, νομίζω ότι έχει αλλάξει κατά πολύ ο πληθυσμός. Αυτές είναι οι δικές μου εμπειρίες που μεταφέρω βέβαια. Τώρα σε ό,τι αφορά την αλλαγή για την παιδεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να εισαχθούν και να συζητηθούν μαθήματα με τέτοιο τρόπο που θα καταρρύπτουν τα στερεότυπα. Παραδείγματος χάρη, είναι αναγκαίο να συζητηθούν τα θρησκευτικά με έναν τρόπο έτσι ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν και τις υπόλοιπες θρησκείες. Όσο αυτό δεν γίνεται, πάνω σε αυτή την άγνοια μπορούν να πατούν οι οποιοδήποτε και να διοργανώνουν γιορτές ψησίματος χοιρινού κρέατος έξω από τα κάμπ στα Διαβατά, ας πούμε. Που ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα άγνοιας και τέλος πάντων και άλλων παραγόντων. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους πρακτικά μέτρα θα βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό που θα είχα να προτείνω είναι ότι την εισαγωγή και την ενίσχυση μαθημάτων και δεξιοτήτων έτσι, κριτικού γραμματισμού γύρω από τέτοια θέματα. Το Πανεπιστήμιο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει και να διαδραματίσει και γνωρίζω πολύ καλά και τα τμήματα του Δημοκριτίου έχουν πάρα πολύ έτσι, σημαντικές πρωτοβουλίες και αυτές που τρέχουμε και εμείς αναφέρομαι ως Αριστοτέλειο σε συνεργασία με έφηβους προκειμένου να τρέξουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης εναντίον του ρατσιστικού εξτρεμιστικού λόγου και εναντίον ειδικά της παραπληροφόρησης ένα άλλο πεδίο στο οποίο έτσι δουλεύω ερευνητικά πολύ. Και κλείνοντας αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι σημαντικό το να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο την κοινή γνώμη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή πρέπει να χτυπήσουμε την άγνοια κατά βάση. Δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε τραγουδιστής να εμφανίζεται και να σβήνει τα 20 χρόνια που χρειάζεται κάποιος για να γίνει γιατρός. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν έτσι με το να χαργεντιζόμαστε ή απλά να γελάμε. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, ανάμεσα στα οποία είναι και σαφέστα και το υποστηρίζουν και συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Γιατί το τι λέμε δημόσια και το τι υποστηρίζουμε έχει και ποινικές ευθύνες. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Παναγιώτου, αλλά πριν πολλά χρόνια, απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου ήταν οι περισσότεροι και αν είχαν τελειώσει ένα δημοτικό σχολείο, ήξεραν ότι για ζητήματα υγείας εμπιστεύονται τον γιατρό. Τώρα που προφανώς είναι πιο υψηλό το επίπεδο, είναι πολλοί αυτοί που προτιμούν τον τραγουδιστή από τον γιατρό για ζητήματα δημόσιας υγείας. Λείπει όμως το γνωσιακό, πολιτιακό υπόβαθρο, δηλαδή της αντίληψης και της εμπιστοσύνης των θεσμών. Το δηλαδή, οποίο διέθεταν εκείνοι οι άνθρωποι. Ακριβώς. Υπήρχε. Μάλιστα. Δεν είχε απολαιστεί. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπουμε ότι τις τελευταίες θέσεις εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης προς τους θεσμούς τις καταλαμβάνουν οι πολιτικοί, τα μέσα ενημέρωσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ακόμα και η δικαιοσύνη έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Και στην ανώτερη βαθμίδα είναι τα σώματα ασφαλείας. Αυτό κάτι μας δείχνει το πώς πρέπει να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά. Και ειδικά το θέμα έτσι, της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, που είναι πολύ σημαντικό επίσης. Κύριε Καραφίλη, εσείς τι θα συμπεραίνατε και από αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα, αλλά και από όλη αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να αλλάξει και στη δική σας δουλειά, στα τμήματα παιδαγωγικής των ελληνικών πανεπιστημίων, ποια είναι η στροφή που πρέπει να γίνει για να γίνει μια να ξεκινήσει μια αντίστροφη πορεία έτσι ώστε να βελτιωθούν και να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τα διέξοδα που βοηθούν στην καλλιέργεια τέτοιων συμπεριφορών? Κοιτάξτε,
Να ξεκινήσω από το εξής. Ότι την τελευταία 12 ετία ζήσαμε μια τραγική οικονομική κρίση, η οποία μας έχει οδηγήσει εν πολλής σε αυτά τα αδιέξοδα. Ο πληθυσμός, ο μεγάλο μέρος του πληθυσμού παίρνεται στην κυριολεξία, κύριε Σπιτσέρη. Αυτό έχει συνέπειες και στα παιδιά. Έχουμε άρα έναν άξονα που είναι πέρα από τον δικό μου επιστημονικό κόσμο, την προσφορά εργασίας και αξιοπρεπούς εργασίας για τον πληθυσμό. Γιατί μία οικογένεια που έχει τα προστοζήν θα ασχοληθεί και με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Μία οικογένεια που σκέφτεται πώς θα έχει το βασικό ψωμί στο σπίτι, πραγματικά δεν περισσεύει χρόνο στην σκέψη για προσφορά στα παιδιά. Το άλλο είναι η άγνοια, η οποία μας οδηγεί σε αυτές τις κρίσεις μέσα στην κοινωνία. Πάμε τώρα στην εκπαίδευση. Θέλουμε νέα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ξεκάθαρα. Το είπε και η κυρία Παπάζογλου αυτό. Το είπε ο Νίκος, ο αγαπητός φίλος, πριν. Φτάνει με τα θρησκευτικά, τι κατήχει στην Ορθοδοξία πια. 100 και χρόνια διαρκεί αυτή η συζήτηση. Το μάθημα αυτό μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην εκπαίδευση. Δεν είμαι από αυτούς που δεν το θέλουν. Πρέπει να αλλάξει το ρόλο του. Είναι ένα μάθημα αγωγής, ένα μάθημα παιδείας, ένα μάθημα που μπορεί να περάσει αρχές, ανθρώπινες αξίες μέσα. Και δεν το κάνει, δυστυχώς. Θα πρέπει να δούμε μαθήματα κοινωνικού περιεχομένου. Να δούμε, να συζητήσουμε τα κοινωνικά στερεότυπα. Να πάψουμε να βλέπουμε πια ταξικά τους ανθρώπους, με βάση την κοινωνική τους προέλευση να τους διαχωρίζουμε. Δεν θέλουμε ένα φρονηματιστικό σχολείο. Δουλειά δικιά μας είναι να καθοδηγήσουμε τους αυριανούς δασκάλους εδώ από τα παιδαγωγικά τμήματα να καταπολεμήσουμε τον φρονηματισμό. Φτάνει πια. Παλιά είχαμε, και ο ιστορικός της εκπαίδευσης να σας πω, είχαμε τα λεγόμενα φρονηματιστικά μαθήματα. Δηλαδή μαθήματα που σκοπό τους είχαν να φρονημέψουν το παιδί, άρα τον αυριανό πολίτη. Φτάνει πια. Δεν θέλουμε φρόνιμους πολίτες. Θέλουμε ενεργούς και δυναμικούς πολίτες. Και αυτοί θα διαμορφωθούν όταν μέσα στην εκπαίδευση κοιτάξουμε να φτιάξουμε δασκάλους που θα καθοδηγούν τους μαθητές σωστά. Θα τους δίνουμε σωστά πρότυπα. Ο Νίκος το ανέφερε. Ποια είναι τα πρότυπα σήμερα, αγαπητοί φίλοι? Δίνουμε πρότυπα τραγουδιστών. Δεν έχουν όλοι φωνή. Είναι διάφορα σόου που βλέπουμε στη τηλεόραση, όπου βλέπουμε νέα παιδιά να προστρέχουν κατά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, να επιδείξουν τη φωνή τους. Δεν κάνει για φωνή. Πώς έλεγε, δεν κάνει το παιδί, ένας μεγάλος πολιτικός που έχει πει, δεν κάνει το παιδί για αυτή τη δουλειά. Οι γονείς πάνε και το ενθαρρύνουν. Καλά κάνουν, αλλά να δούμε τι πρότυπο είναι, του τραγουδιστή, του ηθοποιού. Βλέπουμε διάφορα σόου να τρέχουν νεαρά κορίτσια, να ευτελίζεται η γυναικεία προσωπικότητα. Και καθόμαστε και το ανεχόμαστε. Το Υπουργείο Παιδείας δεν άκουσα και την κυρία Υπουργό να κόπτεται για τον ξεφτελισμό της γυναίκας σε ένα συγκεκριμένο σόου της τηλεόρασης, που το βλέπουν νεαρά κορίτσια. Και πολλά άλλα. Αυτά είναι τα πρότυπα που δίνουμε στην κοινωνία, του εύκολου πλουτισμού και εύκολου χρήματος ενδεχομένως, μέσα από το φως και τη λάμψη. Θα πρέπει να πούμε στα παιδιά μας ότι πίσω από το πολύ φως και την πολύ λάμψη έχει και πολύ σκοτάδι. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Να οδηγήσουμε τα παιδιά στο πραγματικό φως και στην αλήθεια. Στην αντιμετώπιση, να δημιουργήσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να διαπαιδαγωγήσουμε το σωστό αυριανό πολίτη, όπως επιτάσσει η νομοθεσία μας. Έχουμε μία από τις πιο σύγχρονες νομοθεσίες. Του 1985, ο νόμος 1566, που διέπει τη λειτουργία της εκπαίδευσης, είναι από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη. Μιλάει καθαρά για διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενου πολίτη. Αυτόν τον πολίτη δεν τον φτιάχνουμε στην εκπαίδευσή μας. Και εκεί πρέπει να καθιστούμε. Εάν θα φτιάξουμε έναν πολίτη που θα έχει κρίση, θα μπορεί να επιλέξει, θα μπορεί να κατατάξει και θα μπορεί να διεκδικήσει σωστά και να αποβάλει όλα τα περιτά από τη ζωή του. Είτε είναι πολιτικά, είτε κοινωνικά, οτιδήποτε. Εμείς οφείλουμε ως δάσκαλοι να διαμορφώσουμε αυτόν τον τύπο ανθρώπου στην ελληνική κοινωνία. Και από εκεί και πέρα θα μπορεί να επιλέξει. Και είμαι βέβαιος ότι αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, τότε θα επιλέξει πάντα το σωστό για αυτόν και την ιδεολογία τη σωστή, η οποία θα απέχει όμως από εκδηλώσεις βίας και κακίας, οι οποίες το μόνο που τις συνδέει είναι η άγνοια. Η άγνοια.
Δεν γίνεται κάποιος. Δεν εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά, βίαιη συμπεριφορά, επειδή το θέλει. Η άγνοια τον οδηγεί εκεί και η δίψα για καταξίωση, την οποία δεν την έχει βρει στο περιβάλλον, το οικογενειακό, το κοινωνικό, το σχολικό. Αυτά, κύριε Σπιτσέρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραφίλη, κυρία Παπάζογλου, κύριε Παναγιώτου. Προφανώς δεν έκλεισε το θέμα εδώ. Δεν θα μπορούσε ποτέ μια τηλεοπτική εκπομπή να καλύψει σε όλες τις εκφάνσεις ένα τόσο σύνθετο, τόσο δύσκολο ζήτημα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι υπόθηκαν αρκετά προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να γίνει και τι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να στραφεί ένα κλίμα το οποίο καλλιεργεί το φαινόμενο του φασισμού ξανά στον 21ο αιώνα με ό,τι τούτο μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.